δεν μας κλείσει η συμπεριφορά της Δημοτικής Αρχής. Έχει συνηθίσει σε αυτή τη συμπεριφορά. Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή δείχνει εκνευρισμό όταν δέχεται κριτική και μάλιστα η κριτική αφορά στην διαχείριση που κάνει όσον αφορά τις αδιαφανείς προσλήψεις, τις προμήθειες στο σημείο αυτό βέβαια αισθάνεται δυνατή και δεν την ενοχλεί η απλή αναλογική όπως σε άλλες περιπτώσεις. Όπως είχε κάνει και παράπονα στον Πρωθυπουργό για την δομή στοιχείο ότι θέλει να ξεκινήσει άμεσα, εκεί αισθανόταν ανίσχυρος λόγω της απλής αναλογικής και εκλιπαρούσε τον Πρωθυπουργό να λάβει μέτρα για να μπορέσει την επόμενη φορά να είναι έτοιμος να δώσει την δομή στοιχείο. Όμως, σε περιπτώσεις που αφορά την εξυπηρέτηση φιλικών και συγγενικών προσώπων όσο αφορά τις προσλήψεις, εκεί η απλή αναλογική δεν παίζει ρόλο από ό,τι είδαμε. Και βέβαια αυτό που εκπλήσει εμάς περισσότερο είναι η συμπεριφορά του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος παρά την καταγενική ομολογία ότι είναι ένας δημοκρατικός άνθρωπος, δυστυχώς παρασύρεται από την παραταξιακή του ιδιότητα και πολλές φορές εξυπηρετεί με αυτόν τον τρόπο την παράταξή του, παραβιάζοντας ακόμη και τον κανονισμό. Γιατί χθες όντως έγινε μια ξεκάθαρη παράβαση του κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αναφέρει πολύ καθαρά ότι στις ερωτήσεις των αντιπολιτεύσεων ή των Δημοτικών Συμβούλων αμέσως μετά πρέπει να απαντήσει η Δημοτική Αρχή και όπου δεν είναι επαρκής η εξηγήση, δεν υπάρχουν στοιχεία εκείνη τη στιγμή, έχει το δικαίωμα η Δημοτική Αρχή να απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα με γραπτή απάντηση. Κοιτάξτε να δείτε, αν λειτουργεί ο κανονισμός μέσα σε χρονικά περιθώρια, η κάθε ερώτηση διαρκεί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και η κάθε απάντηση αρκεί να είναι απάντηση, γιατί πολλές φορές έχουμε και το φαινόμενο να μην απαντιούνται οι ερωτήσεις, να απαντιούνται με τρόπο που δεν ενημερώνεται ούτε ο Δημοτικός Σύμβουλος που κάνει την ερώτηση, ούτε οι πολίτες ή οι δημότες, ούτε εσείς οι δημοσιογράφοι. Νομίζω πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία η Δημοτική Αρχή. Οι αντιπολιτεύσεις φωνάζουν ότι πρέπει να λειτουργεί δημοκρατικά το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα αυτό δεν το έχουμε δει.